Ξημερώματα 20 Μαΐου του 1941. Ο ουρανός της Κρήτης μαυρίζει από τα σμήνη των βομβαρδιστικών. Μάλεμε, Χανιά, ύστερα Ρέθυμνο και Ηράκλειο βομβαρδίζονται ανηλαιώς ως να καταστραφεί και η τελευταία συμμαχική θέση. Ροντάκια στράφτει ο ουρανός και σχέται ούλη πλάση και χοχλακά η θάλασσα και ντουμανιούν τα δάση και τέτοια μέρα του Μαγιού να μην ξαναπεράσει. Σίδερο, ατσάλι και φωτιά βρέχουν στη γη τα ουράνια και από τα ύψη πέφτουν σηκωπαδιαστοί κουρσάρι. Οι αλεξιπτωτιστές, οι ουρανίτες, απλώνονται παντού. Η ναζιστική Γερμανία θέλει να καταλάβει τη μεγαλόνισο και δεν υπολογίζει τίποτα. Εγκαταστάσεις, υποδομές, ανθρώπινες ζωές, όλα στο στόχαστρο ως να πέσει η Κρήτη. Δώσε μου, μάνα, την ευχή. Δώσε μου, μάνα, την ευχή για θα μη σε ψωπάρει. Οι Γερμανοί δεν υπολόγισαν πως δίπλα στους στρατιώτες Έλληνες και σύμμαχους θα στέκονταν οι άμαχοι. Οι Κρήτες, με ό,τι όπλο είχαν στη διάθεσή τους, προκαλούν σοκ και δέος. Η ιστορία θέλει το διοικητή των γερμανικών δυνάμεων, πτέραρχο Kurt Student, να είναι τόσο απογοητευμένος από την εξέλιξη των επιχειρήσεων που να σκέφτεται να αυτοκτονήσει, αναλογιζόμενος την υπόσχεση που είχε δώσει στο Führer για μια εύκολη νίκη. Από τα ξημερώματα της 21ης Μαΐου, οι μάχες απλώνονται σε ολόκληρο το νησί. Το βράδυ της ίδιας μέρας, ο αρχικός στόχος της κατάληψης του αεροδρομίου του Μάλεμε γίνεται πραγματικότητα και κάπως έτσι η πλάστιγκα έγειρε προς το μέρος τους. Μόνο που η Κρήτη δεν παρετήθηκε. Πάλεψε λυσαλέα ως την τελική πτώση, καταφέροντας κέριο πλήγμα όχι μόνο στον εξοπλισμό και τους μαχητές της Γερμανίας, αλλά κυρίως στο κύρος μιας χώρας που νόμιζε πως θα έκανε περίπατο και υποχρεώθηκε να παλέψει με όλα τα σύγχρονα μέσα που διέθετε για να κερδίσει. Την 29η Μαΐου, με διαταγή του στρατηγίου Μέσης Ανατολής, αρχίζει η εκένωση του νησιού από τις βρετανικές δυνάμεις. 31 Μαΐου, στις 11 το βράδυ, αναχώρησε από τις ακτές των Σφακίων και το τελευταίο πλοίο με βρετανικά τμήματα για τη Μέση Ανατολή. Την 1η Ιουνίου πέφτει η αυλαία της μάχης της Κρήτης. Οι απώλειες για τους συμμάχους, 3.500 νεκροί, 1.900 τραυματίες και 17.500 εχμάλωτοι. Οι Γερμανοί, σύμφωνα με τα δικά τους στοιχεία, είχαν 3.986 νεκρούς και αγνοούμενους, 2.594 τραυματίες, ενώ έχασαν 370 αεροπλάνα. Σήμερα, 20 Μαΐου του 2020, συμπληρώνονται 79 χρόνια από τη μέρα που άρχισε η μάχη που έκανε όλο τον πλανήτη να θαυμάζει το απαράμιλο σθένος και την αντρία ενός νησιού. Η μάχη για την κατάκτηση του οποίου καθόρισε την εξέλιξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. 79 χρόνια μετά, οι Κρήτες τιμούνται και ευχαριστούν τον κάθε έναν από τους υπερασπιστές του τόπου τους ξεχωριστά, ζητώντας παράλληλα τη δικαίωση για τις θηριωδίες των Γερμανών που ακόμη δεν έχει έρθει.